μου έτυχε κάποιο πελάτη ο οποίο κινιότανε στην κίνηση επάνω του, οποία σταματήσει, έσκασε το ελαστικό του, το οποίο ήταν τελείως σε άχρηστη κατάσταση. Το ήξερε και ο ίδιος φυσικά. Και όμως, για το λόγο που λέμε τον οικονομικό, θεώρησε να κινηθεί. Απίστευτες εικόνες και καταστάσεις έχουν αντικρίσει το τελευταίο διάστημα όσοι εργάζονται σε συνεργεία αυτοκινήτων, καθώς με τα καύσιμα στα ύψη και την ακρίβεια στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ να τσακίζει, αναγκάζονται να θυσιάσουν ακόμη και την ασφάλειά τους. Τα φθαρμένα ελαστικά και η έλλειπη συντήρηση αποτελούν καθημερινότητα. Το πρόβλημα υπάρχει στα αυτοκίνητα γενικά, ότι δεν παρακολουθεί τη συντήρηση όπως ακριβώς πρέπει να γίνεται. Αυτό έχει να κάνει με το γενικό που υπάρχει σήμερα στην κοινωνία μας, είτε λέγεται τα καύσιμα έχουν ακριβίνει, στο σούπερ μάρκετ των ανθρώπων είναι ακριβό. Όταν πλησιάζει ο χρόνος να αλλάξουν λάστιχα, τους λούζει κρύος υδρότας, καθώς για τους οδηγούς αποτελεί αυτή τη στιγμή ένα δυσβάσταχτο κόστος. Καινούργια τώρα τα βάλα. Πόσο σας κόστησαν? Άστο. Ένα μηνιάτικο. Προσπαθήσατε να το καθυστερήσετε όσο πήγαινε. Αλλά δυστυχώς η ασφάλεια προτρέχει, έτσι. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει χρηματικό πρόστιμα 80 ευρώ σε αυτόν που οδηγεί αυτοκίνητο με φθαρμένα ελαστικά. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι όμως το γεγονός ότι τα φθαρμένα λάστιχα θεωρείται ότι αυξάνουν τις αποστάσεις φρεναρίσματος, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο κίνδυνος στους δρόμους. Έτσι, πολλοί οδηγοί προσπαθούν να είναι συνεπείς στην αντικατάσταση των ελαστικών παρά την οικονομική στενότητα. Τα αντικαθιστώ. Όποτε θέλουν, τα αντικαθιστώ. Δεν το καθυστερείτε καθόλου? Όχι. Γιατί είναι θέμα ασφάλειας. Βεβαίως. Είναι ένα κόστος όμως αυτό? Είναι, αλλά είναι αναγκαστικά. Τι να κάνουμε? Δεν είναι άλλα, εγκαταλειάζουν. Βλέπετε όμως γύρω σας ανθρώπους, οδηγούς που το καθυστερούν λόγω κόστους? Λογικό είναι, ορισμένοι. Πιέζονται. Ναι, λόγω οικονομικό. Ενώ συχνό έλεγχο των αυτοκινήτων συστήνουν οι ιδιοκτήτες συνεργείων. Να έρχονται να κάνουν τον έλεγχο. Τις περισσότερες φορές για τον έλεγχο και μόνο δεν χρειάζεται να πληρώσουν κάτι οι πελάτες μας. Όπως λένε, όσο πιεστική και αν είναι η καθημερινότητα, η ασφάλειά μας θα πρέπει να έχει απόλυτη προτεραιότητα.